Γεια σας, Λιτσαρδάκη Γεωργία. Είμαι μέλος της πολιτικής προστασίας εδώ τοπική της Πουσελίνου. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος μας δεν βρίσκεται εδώ. Οπότε ήρθαμε τα υπόλοιπα μέλη να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται. Δυστυχώς οι εικόνες είναι θλιβερές. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι κρίμα. Εύχομαι να γίνει ό,τι καλύτερο για εκείνους. Εμείς από τη μεριά μας, σαν πολιτική προστασία, είμαστε πάντα κοντά και βοηθάμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε. Μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό, ό,τι μας ζητηθεί, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Σε σχέση με άλλους ανθρώπους που κατά καιρούς έχουν φτάσει εδώ στην περιοχή και τους έχετε φιλοξενήσει, πώς βλέπετε τους συγκεκριμένους? Δεν είναι τόσο ταλαιπωρημένοι που έχουν μέσα? Ναι, νομίζω δεν είναι τόσο πολύ ταλαιπωρημένοι. Βέβαια, υπάρχει πολύ κόσμος μέσα που δεν μπορούμε να ξέρουμε την εικόνα που είναι ακριβώς. Σίγουρα είναι πάρα πολλοί, χρειάζονται φροντίδα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς. Είμαστε μεμονωμένη ομάδα, λίγος κόσμος. Αλλά για πρώτες βοήθειες, για αρχή, μπορούμε να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε ό,τι χρειαστεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν μη τι άλλο, την έχουν μεγάλη ανάγκη. Παιδιά, γυναίκες είδατε μέσα? Έχει, όχι, δεν τέτοια έχουμε δει, αλλά μας είπαν ότι υπάρχουν περίπου 20 γυναίκες και αρκετά παιδάκια. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό ακόμα, ούτε καν το πόσοι είναι στο πλοίο μέσα, δεν ξέρουμε το πόσος κόσμος είναι. Αλλά φαίνεται να είναι πάνω από 400 άτομα, οπότε χρειάζεται πολύ, πολύ βοήθεια. Ξέρετε ποια διαδικασία γίνεται τώρα, γιατί παραμένουμε εκεί? Όχι, δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι θέμα λιμενικού, θέμα αστυνομίας. Ό,τι ακούμε είναι απλές.